Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς έχουμε πολιτικές εξελίξεις με αφορμή την κακοκαιρία. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον Χρήστο Τσιγουρή. Από το Βήμα της Βουλής, Χρήστο, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι. Με αυτή την επιλογή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κορυφώνει την κριτική που διατύπωσε όλο το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα τα τελευταία 24 ώρα για τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε και το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα. Πριν από λίγο, από το Βήμα της Βουλής, και ενώ είχε ακυρώσει, αναβάλει προς το παρόν συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας που ήταν ήδη προγραμματισμένη, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές, όπως είπε, δυνάμεις, τις προοδευτικές δυνάμεις, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική σε όλους τους τομείς και κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, προκειμένου, όπως είπε, να φύγει, γιατί κατά τον κύριο Τσίπρα η παραμονή της κάνει κακό και κοστίζει στη χώρα. Είχαμε μια ολομέτωπη επίθεση για όλα τα πεδία της κυβερνητικής πολιτικής, είτε αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, είτε αφορά την διαφάνεια, είτε αφορά τον τρόπο του κράτους, είτε αφορά την πανδημία, όπως σας είπα, και βεβαίως την κακοκαιρία και το επιτελικό κράτος. Υποστήριξε ο κύριος Τσίπρας ότι είναι καθήκον της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Ήρθε η ώρα να φύγετε, είπε χαρακτηριστικά, και ολοκλήρωσε κάνοντας ουσιαστικά προσκλητήριο, όπως είπα και νωρίτερα, στα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Και φαίνεται πως η συζήτηση θα γίνει αύριο το απόγευμα, Χρήστο, στη Βουλή. Θα έχουμε, παρακαλώ ενημερώστε με αν θα δούμε το απόσπασμα από την πρόταση του δυσπιστίας του Αλέξη Τσίπρα. Η συζήτηση όντως αναμένεται να ξεκινήσει. Χρήστο, έχεις πληροφορίες για τα διαδικαστικά, πόσες μέρες θα κρατήσει η συζήτηση? Η συζήτηση όντως αναμένεται να ξεκινήσει αύριο το απόγευμα με βάση τις διαδικασίες που υπάρχουν. Θα ολοκληρωθεί στις 3 μέρες την ερχόμενη Κυριακή. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι έχει αρκετό παρασκήνιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που στον ΣΥΡΙΖΑ εξέτασαν το χαρτί της πρότασης δυσπιστίας. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν και χρονικοί περιορισμοί βάσει τις προβλέψεις του Συντάγματος. Έκριναν πάντως ότι αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή, και τούτο διότι οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες το όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά και που δημιουργήθηκαν με την διαχείριση της πανδημίας, όλη η κατάσταση στην Αττική Οδό και η αδυναμία, όπως φάνηκε, σε αρκετές πλευρές της κρατικής μηχανής, με τις εικόνες χάους στους δρόμους, έδωσαν πολιτικά την αφορμή και την ευκαιρία, θα έλεγε κανείς, στην αξιωματική αντιπολίτευση να κορυφώσει αυτή την κριτική με τον τρόπο που επέλεξε να το κάνει. Ο κ. Τσίπρας μίλησε άλλωστε για τραγική αποτυχία του επιτελικού κράτους, αναφέρθηκε στις φωτιές, στην πανδημία, υποστήριξε ότι οι νεκροί, τα θύματα της πανδημίας αγγίζουν τις 23.000, και υποστήριξε ότι είναι η χειρότερη θέση σε θανάτους μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αρνείται να πάρει μέτρα, ότι διευκολύνει την κερδοσκοπία. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ευνοεί κατά κάποιο τρόπο τις συνθήκες ώστε να υπάρχει, να βρίσκει έδαφος η ενεργειακή φτώχεια, ιδιωτικοποιώντας τη ΔΕΗ εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Μίλησε για ερντογανοποίηση και ορμπανοποίηση της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα και κορύφωσε, όπως σας είπα, την κριτική του με την κατάθεση της πρότασης. Χρήστο, πάμε να ακούσουμε την πρόταση μομφής, πώς ακριβώς διατύπωσε τους ισχυρισμούς του ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ευχαριστώ πολύ. Να φύγετε, γιατί δεν αξίζει στους πολίτες. Δεν αξίζει στην κοινωνία. Δεν αξίζει σε αυτή τη χώρα τόση παρακμή. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, ζήτησα σήμερα εκτάκτως το λόγο. Για να καταθέσω εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρόταση μομφής εναντίον της χειρότερης κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά. Γιατί έχει έρθει η ώρα να φύγετε. Γιατί πρέπει να ανασάνει αυτός ο τόπος. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ραγδαίες λοιπόν οι πολιτικές εξελίξεις. Θα έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Open. Ως τότε, γεια σας.